Καλησπέρα, Τατιάνα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ελαιόδασος ουσιαστικά. Εδώ πέρα όπου έχει εντοπίσει, έχει προσπαθεί η αστυνομία της Κέρκυρας, η ασφάλεια της Κέρκυρας, να εντοπίσει ίχνος του φερόμενου ως δράστη για την συγκεκριμένη πράξη που αναφέρατε κι εσείς. Είναι αρκετά πυκνή η βλάστηση, όπως βλέπετε και με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Χάρη του Καλαμπόκη. Υπάρχουν ψηλά δέντρα, ελιές, πιο πέρα αρχίζει και ένα πυκνό δάσος, το οποίο να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη αναζήτηση που κάνανε για τον συγκεκριμένο άνδρα, διήρκησε 6 ημέρες και μάλιστα τον εντόπισαν να είναι πάνω σε ένα κυπαρίσι. Κρυβόταν για 6 ημέρες πάνω σε κυπαρίσι, Τατιάνα. Εδώ, σε αυτή την περιοχή της Λευκύμης, τόσο στον ελαιόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά και στο πυκνό δάσος που υπάρχει στη συνέχεια, έχουν προσπαθήσει οι αστυνομικοί να κάνουν τις έρευνές τους σπιθαμή. Τώρα, μία καλύβα η οποία φέρεται να είναι αυτή η οποία πιθανόν εδώ είχε οδηγήσει την 34χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι αυτή που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου στα πλάνα. Είναι μία καλύβα απόμερη, η οποία έχει για ζώα σανό μέσα. Πριν από λίγο να πούμε ότι ήταν και ανοιχτή η πόρτα, η ασφάλεια ήρθε και την έκλεισε προσωρινώς. Βλέπετε άρα, Αλέξανδρε, καταλαβαίνω ότι η ασφάλεια βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και την χτενίζουν, διότι εκτιμούν ενδεχομένως οι αστυνομικοί να έχουν και περισσότερες πληροφορίες, γιατί ο άνθρωπος αυτός μέχρι εχθές είχε το κινητό του μαζί του. Και μάλιστα εσύ συνομίλησες μαζί του, γιατί τον έχουμε αναζητήσει και στο παρελθόν. Είχαμε το κινητό του και τον είχαμε αναζητήσει όταν είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε γίνει το σκάνδαλο με τις Βρετανίδες τουρίστριες. Οπότε τι κάναμε όταν μάθαμε ότι τον αναζητούν οι αρχές? Του μίλησε χθες ο Αλέξανδρος, είχε ανοιχτό το κινητό του, άρα φαντάζομαι ότι το τελευταίο του στίγμα η ασφάλεια το έχει. Δεν ξέρω αν είναι εκεί το τελευταίο του στίγμα. Πάντως η αστυνομία βρίσκεται εκεί και τον αναζητά. Ψάχνει στις καλύβες αυτές που είδαμε. Αυτή είναι μία καλύβα. Υπάρχει και άλλη μία καλύβα εκεί στην περιοχή που έχει κάνει έρευνες η ελληνική αστυνομία. Σε αυτή την περιοχή, Τατιάνα, να πούμε ότι δεν υπάρχει μία και δύο. Υπάρχουν πάρα πολλές, πάνω από 40 καλύβες στην περιοχή που βρισκόμαστε. Ανά 100 μέτρα σχεδόν, 200 πίσω από δέντρα, σε σημεία που μπορούν να σταθούν τέτοιου είδους κτίσματα, υπάρχουν καλύβες, γιατί εδώ είναι μια περιοχή που υπάρχει κτηνοτροφία και όλες έχουν και πρόβατα οι άνθρωποι, όπως βλέπετε και στο βάθος στα πλάνα που δίνει αυτή τη στιγμή ο Χάρης Καλαμπόκης. Και να πούμε ότι στην επικοινωνία, Τατιάνα, που είχαμε εχθές με τον συγκεκριμένο άνδρα, αρκέστηκε απλά να μας πει ότι δεν μπορεί να αναφέρει το σημείο που βρίσκεται, γιατί δεν πρέπει να το μάθουμε, δεν το αποκάλυψε, αλλά και ότι άδικα κατηγορείται αυτή τη στιγμή για αυτή την πράξη. Δεν θέλησε να μου πει κάτι παραπάνω για τις συγκεκριμένες κατηγορίες που φέρεται να έχει διαπράξει. Άρα εσύ του μίλησες εχθές το απόγευμα, Αλέξανδρε, όταν έγινε γνωστή για την πληροφορία, δημοσιεύτηκε από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο. Από εκεί το πληροφορηθήκαμε εμείς, δημοσιογράφοι της Αθήνας. Με το που το διαβάζουμε λοιπόν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, εσύ παίρνεις τηλέφωνο τον καταζητούμενο και τον ρωτάς που βρίσκεται και τι έχει να δηλώσει για το γεγονός ότι αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι καταζητείται για νέο βιασμό. Και σου είπε τι ακριβώς μπορείς να επαναλάβεις. Ακριβώς, Τατιάνα, γύρισε και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου αναφέρω πού βρίσκομαι, το σημείο το οποίο βρίσκομαι, αλλά επίσης, Τατιάνα, γύρισε και μου είπε ότι ό,τι κατηγορίες, αυτά τα οποία λένε για μένα, δεν ισχύουν, δεν έχουν γίνει έτσι ακριβώς, με κατηγορούν άδικα. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά έτσι όπως τα λένε. Τον ρώτησε γιατί δεν πάει να παραδοθεί στην αστυνομία η οποία τον αναζητάει. Δεν μου απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Να θυμίσουμε όμως ότι είναι μια τακτική η οποία είχε ακολουθήσει και σε προηγούμενη αναζήτησή του, Τατιάνα, πριν από κάποια χρόνια.